Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα μιλήσουμε για το χαρτοφυλάκιο των τριών ETFs. Μια επενδυτική στρατηγική που έγινε γνωστή κυρίως από τους Bogleheads, δηλαδή τους φανατικούς οπαδούς του John Bogle, ιδρυτή του επενδυτικού κολοσσού Vanguard. Το σημερινό βίντεο βασίζεται πάνω στο ομώνυμο βιβλίο The Boglehead Guide to the Three Fund Portfolio, το οποίο με έκανε για πρώτη φορά να συνειδητοποιήσω πως οι επενδύσεις στην πράξη δεν είναι μόνο για τους λίγους. Αντιθέτως, είναι για όλους. Για όποιον ενδιαφέρεται να επενδύσει. Αν θέλετε να διαβάσετε το σχετικό βιβλίο, θα υπάρχει link στην περιγραφή. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Η αλήθεια είναι πως στο εξωτερικό, αντί για το χαρτοφυλάκιο των τριών ETFs, συναντάμε πιο συχνά τον όρο 3 Fund Portfolio. Και αυτό επειδή εκεί είναι ευρέως διαδεδομένη η χρήση των αμοιβαίων κεφαλαίων. Δηλαδή, funds. Για να προσαρμόσουμε τη συγκεκριμένη στρατηγική στα ελληνικά δεδομένα, θα χρειαστεί να κάνουμε χρήση ενός διαφορετικού επενδυτικού οχήματος. Των ETFs. Τι είναι όμως τα ETFs, σας ακούω να λέτε. Ουσιαστικά, τα ETFs, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, δεν είναι τίποτα άλλο από μετοχές οι οποίες περιλαμβάνουν ένα μικρό κομμάτι από άλλες μετοχές. Γι' αυτό πολύ συχνά αναφερόμαστε σε αυτά ως μετοχές μετοχών. Αντί δηλαδή να αγοράζουμε πολλές διαφορετικές μετοχές, μπορούμε να αγοράσουμε ένα ETF το οποίο αποτελείται από τις μετοχές που επιθυμούμε. Έτσι, με μία συναλλαγή, είμαστε καλυμμένοι. Τα περισσότερα ETFs ακολουθούν πιστά τη σύνθεση ενός επενδυτικού δείκτη. Και αυτό ακριβώς θέλουμε εμείς. Ένα επενδυτικό όχημα το οποίο σκέφτεται για εμάς χωρίς εμάς. Όταν μία μετοχή προστίθεται στον αντίστοιχο δείκτη, προστίθεται αυτόματα και στο δικό μας ETF. Τόσο απλά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το χαρτοφυλάκιο των τριών ETFs και πώς μπορεί να βοηθήσει και εμάς στην επενδυτική μας πορεία. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μην λαμβάνετε νομικές ή επενδυτικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Τι είναι λοιπόν το χαρτοφυλάκιο των τριών ETFs? Είναι μια απλή επενδυτική στρατηγική η οποία βασίζεται στη χρήση μόνο τριών επενδυτικών οχημάτων. Ενός ETF αμερικανικών μετοχών, ενός ETF διεθνών μετοχών και ενός ETF αμερικανικών ομολόγων. Η συγκεκριμένη στρατηγική έχει βοηθήσει εκατομμύρια επενδυτές σε όλο τον κόσμο να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους εδώ και δεκαετίες. Και αυτό επειδή είναι μια απλή στρατηγική που απαιτεί ελάχιστο χρόνο και γνώσεις. Στην πράξη, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε περιοδικά την απόδοση των επενδύσεών μας και να κάνουμε ελάχιστες συναλλαγές μέσα στο χρόνο. Συγκεκριμένα, ο μοναδικός μας στόχος είναι να κρατάμε σταθερή την αναλογία των τριών ETFs. Ποια είναι όμως η σωστή αναλογία? Οι πιο συνηθισμένες αναλογίες που συναντάμε είναι οι εξής τρεις. 80% μετοχές, 20% ομόλογα. Η συγκεκριμένη στρατηγική χαρακτηρίζεται ως πιο επιθετική επειδή παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές λόγω της μεταβλητότητας των χρηματιστηρίων. Γενικά, όσο περισσότερες μετοχές και λιγότερα ομόλογα έχουμε, τόσο μεγαλύτερη η μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου μας. Δηλαδή, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, τόσο περισσότερο αυξομειώνεται η αξία του χαρτοφυλακίου μας. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα όμως, μερικές δεκαετίες, το 80% που είπαμε ότι αναλογεί σε μετοχές, συνήθως το σπάμε σε 60 με 70% αμερικανικές μετοχές και 10 με 20% διεθνείς μετοχές. Το υπόλοιπο 20%, όπως είπαμε, πηγαίνει σε αμερικανικά ομόλογα. Η δεύτερη πιο συχνή αναλογία είναι 50% μετοχές, 50% ομόλογα. Η αναλογία αυτή χαρακτηρίζεται ως πιο ήπια, επειδή εξομαλύνει κάπως τη μεταβλητότητα των μετοχών. Αντίστοιχα όμως, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τίνει να έχει μέτρια αλλά σταθερή απόδοση. Καθώς η πτώση των μετοχών συνήθως συνοδεύεται από άνοδο των ομολόγων. Επομένως, κερδίζουμε μόνο την τελική συνολική άνοδο των αγορών σε βάθος δεκαετιών. Το 50% που είπαμε ότι αναλογεί σε μετοχές, συνήθως το σπάμε σε 30 με 40% αμερικανικές μετοχές και 10 με 20% σε διεθνείς. Το υπόλοιπο 50% πηγαίνει σε αμερικανικά ομόλογα. Η τελευταία αναλογία που συναντάμε πιο συχνά είναι το 20% μετοχές, 80% ομόλογα. Αυτή είναι η πιο συντηρητική στρατηγική, μιας και στοχεύει στη διατήρηση της περιουσίας και όχι στην αύξηση αυτής. Τα ομόλογα σε γενικές γραμμές θεωρούνται πιο ασφαλή επενδυτικά οχήματα και παρέχουν μια σταθερή ροή εσόδων. Επομένως, ταιριάζουν καλύτερα σε όσους θέλουν να χτίσουν παθητικό εισόδημα. Οι βασικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν την αναλογία που θα επιλέξουμε εμείς είναι η ανοχή μας στο ρίσκο και η ηλικία μας μέχρι την αυτοσυνταξιοδότηση. Και όταν λέω αυτοσυνταξιοδότηση, εννοώ πότε εμείς θέλουμε να συνταξιοδοτηθούμε.
όχι το κράτος. Δείτε το βίντεο για το Fire Movement στην περιγραφή του βίντεο και θα καταλάβετε. Όσο μεγαλύτερη ανοχή έχουμε στο ρίσκο, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό των μετοχών στο χαρτοφυλάκιό μας. Και αυτό επειδή, όπως είπαμε, παρότι αποδίδουν καλύτερα μακροπρόθεσμα, στο ενδιάμεσο παρουσιάζουν τόσο έντονες μεταβολές που αν δεν έχουμε γερό στομάχι, δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τη στρατηγική μας και θα χάσουμε τα χρήματά μας λόγω του φόβου μας. Το ίδιο ένστικτο δηλαδή που συνήθως μας προστατεύει στις επενδύσεις είναι αυτό που μας καταστρέφει. Θα πρέπει λοιπόν να αντέχουμε τη μεταβλητότητα και να μην αγχωνόμαστε όταν το χαρτοφυλάκιό μας είναι στα κόκκινα. Όσον αφορά στην ηλικία μας, υπάρχει ένας πάρα πολύ απλός τρόπος για να υπολογίζουμε την αναλογία που είναι η πλέον ενδεικτική για εμάς. Ο κανόνας του 100 μείον τα χρόνια μου. Αν για παράδειγμα είμαστε 30 ετών, η προτινόμενη αναλογία σε μετοχές είναι 70%. 100 μείον 30 ίσον 70. Τα υπόλοιπα πάνε σε ομόλογα. Στα 40 μας η αναλογία γίνεται 60% μετοχές, 40% ομόλογα. Βλέπουμε λοιπόν πως όσο πλησιάζουμε την αυτοσυνταξιοδότηση, το χαρτοφυλάκιό μας γίνεται όλο και πιο συντηρητικό, προκειμένου να μας προφυλάξει από έντονες διακυμάνσεις, όπως για παράδειγμα μια οικονομική κρίση, καλή ώρα, μιας και δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο να επανέλθουμε. Πάμε όμως να δούμε πώς μεταφράζεται όλο αυτό στην πράξη. Πώς δηλαδή θα διατηρήσουμε ένα χαρτοφυλάκιο 3 ETFs με τη σωστή αναλογία κάθε στιγμή. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω ένα γρήγορο shout-out στο ourwallet.gr, το οποίο έχει ένα από τα καλύτερα παραδείγματα υποθετικού 3-fund portfolio, το οποίο αναπτύσσει σταθερά εδώ και μερικά χρόνια. Θα αφήσω σχετικό link στην περιγραφή του βίντεο, πηγαίνετε να το δείτε. Πραγματικά τα παιδιά έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Συγχαρητήρια. Ας επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας. Έστω ότι ξεκινάμε να επενδύουμε με τη στρατηγική των 3 ETFs. Όσοι ενδιαφέρεστε για τα συγκεκριμένα 3 ETFs που προτείνω εγώ, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Για τώρα, ας δούμε ένα υποθετικό αλλά πρακτικό παράδειγμα. Επιλέγουμε, για λόγους ευκολίας, να χρησιμοποιήσουμε την ηλικία μας σαν τον καταλληλότερο δίκτυο αναλογίας μεταξύ των ETFs. Αλλά αντί να το αναπροσαρμόζουμε κάθε χρόνο, το αναπροσαρμόζουμε κάθε 5 χρόνια. Δηλαδή στα 30, 35, 40, 45 κλπ. Ξεκινάμε λοιπόν στα 30 μας και επενδύουμε ένα αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ. Επίσης, πάλι για λόγους ευκολίας, ας υποθέσουμε ότι επενδύουμε στο τέλος κάθε χρόνου άλλα 1.000 ευρώ. Τον πρώτο χρόνο έχουμε επενδύσει 10.000 ευρώ και λόγω της ηλικίας μας η αναλογία μας είναι 70% μετοχές, 30% ομόλογα. Από το 70% των μετοχών, 60% είναι σε αμερικανικές μετοχές και το 10% σε διεθνείς. Έχουμε δηλαδή επενδύσει 6.000 ευρώ σε αμερικανικές μετοχές, 1.000 ευρώ σε διεθνείς μετοχές και 3.000 ευρώ σε αμερικανικά ομόλογα. Στο τέλος του πρώτου έτους, οι αποδόσεις μας έχουν ως εξής. Αμερικανικές μετοχές συν 10%. Διεθνείς μετοχές συν 6%. Αμερικανικά ομόλογα συν 1%. Βλέπουμε λοιπόν πως παρότι και τα τρία επενδυτικά οχήματα πήγαν πολύ καλά, η μεταξύ τους αναλογία έχει αλλάξει. Και αυτό γιατί η απόδοσή τους ήταν διαφορετική. Πλέον στο χαρτοφυλάκιό μας έχουμε 6.600 ευρώ σε αμερικανικές μετοχές, 6.000 ευρώ που είχαμε αρχικά συν 10% απόδοση, 1.060 ευρώ σε διεθνείς μετοχές, 1.000 ευρώ που είχαμε αρχικά συν 6% απόδοση και 3.030 ευρώ σε αμερικανικά ομόλογα, 3.000 ευρώ που είχαμε αρχικά συν 1% απόδοση. Δηλαδή συνολικό χαρτοφυλάκιο 10.690 ευρώ. Και αναλογίες 61,8% σε αμερικανικές μετοχές, 9,9% σε διεθνείς μετοχές και 28,3% σε αμερικανικά ομόλογα. Προκειμένου να επαναφέρουμε την αναλογία που θέλουμε ή αλλιώς να εξισορροπήσουμε το χαρτοφυλάκιό μας, θα πρέπει τώρα να σκεφτούμε προσεκτικά πώς θα επενδύσουμε τα επόμενα 1.000 ευρώ που έχουμε διαθέσιμα. Από τη στιγμή που το νέο μας χαρτοφυλάκιο θα είναι 11.690 ευρώ, 10.690 ευρώ συν 1.000 ευρώ, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι μερικούς βασικούς μαθηματικούς υπολογισμούς για να δούμε με τι αναλογία πρέπει να αγοράσουμε το κάθε ETF. Συγκεκριμένα, για να γίνουν οι αμερικανικές μετοχές πάλι το 60% του χαρτοφυλακίου μας, θα πρέπει να έχουν συνολική αξία 7.014 ευρώ. 11.690 ευρώ επί 60%. Επομένως, θα πρέπει να αγοράσουμε ETFs αμερικανικών μετοχών ύψους 414 ευρώ. 7.014 ευρώ που θέλουμε να φτάσουμε, μείον 6.600 που έχουμε ήδη. Με το ίδιο σκεπτικό θα αγοράσουμε επίσης 109 ευρώ ETFs διεθνών μετοχών και 477 ευρώ ETFs αμερικανικών ομολόγων. Με αυτόν τον τρόπο επαναφέραμε, δηλαδή εξισορροπήσαμε, το χαρτοφυλάκιό μας στην αρχική επιθυμητή αναλογία. Και αυτό ήταν. Για άλλον έναν ολόκληρο χρόνο δεν έχουμε να κάνουμε καμία απολύτως ενέργεια. Όταν οι υπόλοιποι επενδυτές θα είναι καρφωμένοι πάνω από τις οθόνες τους και θα αγωνιούν για την κάθε μεταβολή του χρηματιστηρίου, εμείς θα αφιερώνουμε χρόνο στους αγαπημένους μας ανθρώπους, στα χόμπι μας ή σε κάποια άλλη επιχειρηματική ενέργεια.
Όμως, γιατί είναι τόσο σημαντική η διαδικασία της εξισορρόπησης? Για να το πούμε απλά, η εξισορρόπηση μας αναγκάζει να αγοράσουμε λιγότερο από οτιδήποτε έχει ανέβει σε τιμή και περισσότερο από οτιδήποτε έχει πέσει. Σε ακόμα πιο έντονες μεταβολές, μας αναγκάζει να πουλήσουμε επενδυτικά οχήματα των οποίων η τιμή έχει ανέβει ψηλά και να αγοράσουμε επενδυτικά οχήματα των οποίων οι τιμές έχουν πέσει. Με άλλα λόγια, μας αναγκάζει να πουλάμε ακριβά και να αγοράζουμε φθηνά. Διώχνει το συναίσθημα από τη μέση και θέτει έναν ουδέτερο μαθηματικό τύπο να παίρνει τις αποφάσεις για εμάς. Κυριολεκτικά, αυτό είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται η πλειοψηφία των επενδυτών εκεί έξω. Μια διαχείριση των χρημάτων του χωρίς συναίσθημα. Η στρατηγική των τριών ETFs χαρακτηρίζεται από τέσσερις βασικούς παράγοντες. Μεγάλη διασπορά, εξαιρετική απλότητα, χαμηλό κόστος και μειωμένο ρίσκο. Και μάλιστα τα προσφέρει όλα αυτά, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει σημαντικά περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Ας δούμε λίγο το γιατί. Με τρία μόλις ETFs επιτυχάνουμε μεγάλη διασπορά σε εκατοντάδες μετοχές και δεκάδες ομόλογα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ατελείωτες αναλύσεις επί αναλύσεων για κάθε μετοχή, ούτε να αναρωτιόμαστε αν έχουμε κάνει αρκετή ή υπερβολική διασπορά, κάτι το οποίο θα πλήξει το χαρτοφυλάκιό μας. Επίσης, η διαδικασία όπως είδαμε είναι ιδιαίτερα απλή. Λαμβάνουμε υπόψη μας ελάχιστους παράγοντες, όπως την ηλικία μας, την αντοχή μας στο ρίσκο και τους μακροπρόθεσμους στόχους μας, και η στρατηγική δημιουργείται από μόνη της. Δεν χρειάζεται καν να βρίσκουμε την κατάλληλη στιγμή για να επενδύσουμε. Όλα είναι προγραμματισμένα από μόνα τους. Η αγορά όμως μερικών μόνο ETFs έχει και ένα άλλο θετικό χαρακτηριστικό. Τα χαμηλά εμπλεκόμενα κόστη. Αντί να αγοράζουμε και να πουλάμε συνεχώς τα επενδυτικά μας οχήματα με βάση τις τάσεις των χρηματιστηρίων, η συγκεκριμένη στρατηγική μας επιτρέπει, μας επιβάλλει να κάνουμε ελάχιστες συναλλαγές σε όλη μας την επενδυτική πορεία. Αυτό οδηγεί σε ελάχιστα εμπλεκόμενα κόστη, μιας και δεν δίνουμε προμήθειες στους μεσάζοντες. Όσοι έχετε επενδύσει στο χρηματιστήριο, ξέρετε πολύ καλά για τι πράγμα μιλάω. Τέλος, το επίπεδο ρίσκου του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Η στρατηγική δεν επηρεάζεται από ψυχολογικές μεταπτώσεις. Δεν μπορώ να τονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η παράμετρος. Περισσότερα χρήματα χάνονται από panic selling παρά από οποιαδήποτε άλλη επενδυτική δραστηριότητα. Όλα αυτά καθιστούν τη συγκεκριμένη στρατηγική την καλύτερη επιλογή για το μέσο επενδυτή. Στατιστικά, σε βάθος δεκαετιών, θα ξεπεράσει την απόδοση του 90% των επαγγελματιών επενδυτών. Και αυτό πριν λάβουμε υπόψη μας τα τεράστια κόστη που περιλαμβάνονται στους επαγγελματίες επενδυτές. Αν η συγκεκριμένη στρατηγική σας κέντρισε το ενδιαφέρον, ακολουθούν μερικές χρήσιμες οδηγίες για τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνουμε πριν καν επενδύσουμε το πρώτο μας ευρώ. Πρώτον, πρέπει να κάνουμε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσουμε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Εγώ σας έδειξα πώς να επενδύσετε στο χρηματιστήριο χωρίς να αναλύσετε ούτε μία μετοχή και εσείς θα αφήσετε ένα like για να χαρεί ο αλγόριθμος. Τίμια πράγματα. Σοβαρά τώρα, πριν επενδύσουμε ούτε ένα ευρώ, είναι σημαντικό να έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους. Όταν η στρατηγική μας τρέξει, δεν θα χρειάζεται να λαμβάνουμε καμία απόφαση. Οι όποιες αποφάσεις θα έχουν πάρθει εξ αρχής. Επομένως, αυτό είναι το στάδιο στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε ερωτήσεις όπως σε πόσα χρόνια σκοπεύω να αυτοσυνταξιοδοτηθώ, πόσο ρίσκο μπορώ να αντέξω, ποια επενδυτική πλατφόρμα να επιλέξω. Αναφορικά με το τελευταίο, μιας και με ρωτάτε πάρα πολύ, εγώ εδώ και χρόνια χρησιμοποιώ τη Saxovan. Για όποιον ενδιαφέρεται, υπάρχει σχετικό link στην περιγραφή. Είναι σημαντικό όμως να τονίσω πως η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει ελάχιστο όριο 10.000 ευρώ. Επομένως, θα έλεγα πως ταιριάζει καλύτερα σε πιο έμπειρους επενδυτές. Από την άλλη, η eToro είναι μια σύγχρονη επενδυτική πλατφόρμα, η οποία μάλιστα πρόσφατα ανέβασε την εξασφάλιση του κάθε επενδυτή στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Απίστευτο. Επιπλέον, η eToro δεν χρεώνει καθόλου προμήθεια για τις συναλλαγές μας. Αν λοιπόν θέλετε να δοκιμάσετε την eToro, θα υπάρχει σχετικό link στην περιγραφή. Είναι σημαντικό να αναφέρω πως και τα δύο links είναι affiliated. Επομένως, αν τα χρησιμοποιήσετε, στηρίζετε έμπρακτα αυτό το κανάλι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Συνεχίζοντας, πριν ακόμα ξεκινήσουμε να επενδύουμε, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τον κανόνα του 4%. Έχουμε κάνει ολόκληρο βίντεο για αυτό το ζήτημα, θα βρείτε link στην περιγραφή του βίντεο, αλλά πολύ γρήγορα θέλω να αναφέρω πως όταν έρθει η ώρα να αυτοσυνταξιοδοτηθούμε, είναι καλό να καταναλώνουμε μόλις το 4% του χαρτοφυλακίου μας κάθε χρόνο. Αυτό θα μας δώσει τις περισσότερες δυνατές πιθανότητες να μην ξεμείνουμε ποτέ από χρήματα, ακόμα και αν το χρηματιστήριο εμφανίσει μερικές από τις χειρότερες περιόδους του ever. Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα,
θα βρείτε link για το βίντεο στην περιγραφή. Κλείνοντας, σας υποσχέθηκα να σας δείξω τα τρία αγαπημένα μου ETFs που χρησιμοποιώ και εγώ ίδιος. Όπως ίσως έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για τη Vanguard. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να έχουμε απευθείας πρόσβαση στα αντίστοιχα index funds, τα οποία προσφέρουν ακόμα χαμηλότερες ετήσιες χρεώσεις. Οπότε αναγκαζόμαστε να συμβιβαστούμε με το Next Best Thing. Για τις αμερικανικές μετοχές, επιλέγω το Total US Stock Market ETF της Vanguard με ticker sign VTI. Για τις διεθνείς μετοχές, επιλέγω το Total International Stock Market ETF της Vanguard με ticker sign VXUS. Και για τα αμερικανικά ομόλογα, επιλέγω το Total US Bond Market ETF της Vanguard με ticker sign BND. Επομένως, έχουμε και λέμε VTI, VXUS, BND. Τα τρία ETFs που προτείνω σε οποιονδήποτε θέλει να ακολουθήσει τη στρατηγική που παρουσιάσαμε σήμερα. Και επειδή σίγουρα θα σας έχουν δημιουργηθεί πολλές απορίες, ακολουθήστε με στο Instagram όπου ανεβάζω stories απαντώντας στα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν από κάθε βίντεο. Επίσης, εκεί μοιράζομαι περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα, τις οποίες δεν προλαβαίνω να παρουσιάσω στο πλαίσιο ενός βίντεο. Οπότε, αν θέλετε να δείτε ακόμα περισσότερο υλικό από εμένα ή απλά να πείτε ένα γεια, ακολουθήστε με στο Instagram. Πριν κλείσουμε, θέλω να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά πως το σημερινό βίντεο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο The Bucklehead's Guide to the 3 Fund Portfolio. Για όποιον ενδιαφέρεται να το διαβάσει, θα υπάρχει σχετικό link στην περιγραφή του βίντεο. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο.